Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις διαφορετικές συνθήκες που διεξάγεται φέτος, είχαμε μια εισαγωγική συνάντηση με τον Υπουργό μας, τον Υπουργό της Κοινωνικής Φορείας. Συναντήσαμε και τα τρία πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Και οι τρεις Βρετάνοι πρόεδροι αντίστοιχα θέσαν ζητήματα που αφορούν σε διοικητικής φύσεως θέματα, σε οικονομικής εξωστρέφειας. Και είχαμε την ευκαιρία έτσι να αξιολογήσουμε και τον χρόνο που πέρασε και κυρίως να συζητήσουμε οραματικά για το τι μας βλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Είχαμε μια πολύ γονή συζήτηση. Ο κ. Πρωθυπουργός κατέγραψε ζητήματα που έθεσαν οι τρεις εκ των πανεπιστημίων και κυρίως πώς νομοθετικές και πρωτοβουλίες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, τι αλλαγές έχουν επιφέρει στην καθημερινότητα των πανεπιστημίων και βεβαίως σε τι προσδοκούν το επόμενο διάστημα. Η έναρξη της πολιτικής χρονιάς δεν αλλάζει γιατί είχαμε ένα θέμα από την διαδρασία σχετικά με τους αγιασμούς. Τα πανεπιστήμια, όπως έχουμε τα συγγνώμητα σχολεία που έχουμε ανακοινώσει, όλες τις σχολικές μονάδες ξεκινούν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να επιστρέψουμε στη σχολεία καλοκότερα, να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να γυρίσουν στο φυσικό τους χώρο, στο φυσικό του περιβάλλον. Πάντοτε όμως με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τα οποία έχουν αναλυθεί εκτενώς στο πλαίσιο των δύο συνδέσεων που δείχνουν το θέμα. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένα για να ικανοποιήσετε αυτό που λέτε στην εκεί, λιγότερα παιδιά σε κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχω αναφερθεί εκτενώς σε αυτό. Έχουμε συζητήσει όλο το πλαίσιο παραγωγής με την Επιτροπή των Συστημών, με την Επιτροπή των Ειδικών και έχει υπογραμμιστεί η ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα, αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Και ένα από αυτά προφανώς είναι η χρήση της μάσκας, η οποία μπαίνει στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα και των παιδιών. Έχει ήδη μπει σε έναν βαθμό, θα μπει ακόμα περισσότερο. Πριν όμως η μάσκα είναι μια σπίδα προστασία για τα ίδια τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς και για τους οικείους τους. Γιατί όταν ένα παιδί φοράει μάσκα στο σχολείο, έτσι προστατεύει και το σπίτι του από το να μεταφέρει ενδεχομένως κάποια μικρόβια. Τα μέτρα όμως είναι πάρα πολλά και εδώ είναι εξαιρετική συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο του Παιδιού Περιφερειάρχη τη Δήματα Συναφή με την επανέναρξη των σχολικών μονάδων. Και να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση αυτή θα υπηρετήσει και την εξασφάλιση τη δημόσια υγεία αλλά και την παροχή εκπαίδευση. Πρέπει και τα δύο να συνδυαστούν. Είναι σημαντικό τα παιδιά μα να επιστρέψουν στο σχολείο, αλλά βεβαίω θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα προκειμένου ακριβώ να γίνει αυτό με τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ο αρνητισμό που υπάρχει θα σε απασχολεί και στο